Πάμε τώρα στα αυτοδιοικητικά που σου αρέσουν. Τι να μου αρέσει, τώρα εδώ πέρα δεν είχαμε τίποτα. Λίγο φασαρία δεν έγινε, λίγο. Ήθελε σύντρικα, κάτι. Ήθελα έτσι, κάτι. Μανούρα. Υπάρχει ένας δεύτερος εκεί, να γίνει μια λίγο συζήτηση, να το πούμε, να σηκωθούν λίγο οι τόνοι. Να τα βρούμε στο τέλος. Εγώ δεν λέω όχι, κύριε Καλοκαιράκη, να τα βρούμε. Αλλά να έχει προηγηθεί λίγο κάτι τη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Άρα δεν έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Λοιπόν. Ευτυχώς. Θα πω εγώ. Ευτυχώς για τον τόπο, δεν το συζητώ. Ευτυχώς για τον τόπο, ευτυχώς για την αυτοδιοίκηση. Έδειξε σήμερα ότι μπορεί να συνθέτει, μπορεί να βάζει πάνω από τα όποια προσωπικά στοιχεία τα προβλήματα των πολιτών και από την έννοια αυτή είναι πολύ θετικό ότι είχαμε σήμερα ομόφωνες αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα της συγκρότησης του νέου Συμβουλίου του ΕΣΔΑΚ, που σημαίνει ότι όλοι στην αυτοδιοίκηση έχουν συνειδητοποιήσει πλέον ότι η επόμενη μέρα είναι δύσκολη, τα πράγματα δεν είναι απλά και στην αυτοδιοίκηση αλλά και σε διάφορους τομείς δράσης της αυτοδιοίκησης όπως είναι η διαχείριση των αποβλήτων και των απορριμμάτων και χρειάζεται η μέγιστη δυνατή συνονόηση και συνεργασία για να μπορέσει να υπάρξει το συγκεκριμένο σχέδιο που έχουμε καταρτήσει για να μπορεί να υπάρχει και η διεκδίκηση. Μήπως γιατί τώρα... τίποτα δεν είναι δεδομένο. Μήπως κύριε Καλογεράκη είδατε οι αιρετοί τώρα ότι τελικά και στην ΠΕΔ δεν χρειαζόταν έτσι αυτό το η λίγη πόλωση που υπήρξε στις εκλογές της ΠΕΔ Κρήτης, θα μπορούσε και εκεί να υπάρξει ομοθυμία. Και το έγινε τώρα για τον ΕΣΔΑΚ. Κοιτάξτε, εσάς είπαμε, οι δημοσιογράφοι σας αρέσουν να μεγιστοποιείτε τα πράγματα κτλ. Το ότι σε μία συγκρότηση ενός Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις και διαφορετικά ψηφοδέλτια κτλ. Είναι λογικό να υπάρχει η αντιπαράθεση και η ανταλλαγή απόψεων κτλ. Το θέμα είναι η επόμενη μέρα, αν μας βρίσκει όλους μαζί και αν μας βρίσκει στα πλαίσια ενός καινού σχεδίου για να διεκδικήσουμε για τον τόπο μας, για το νησί, για την Κρήτη. Εδώ τα πράγματα στο επίπεδο του φορέα που μέχρι χθες είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος, δεν είναι απλά. Και δεν είναι απλά ένα συνδικαλιστικό όργανο το οποίο θα καθορίσει και θα διεκδικήσει πράγματα για την αυτοδιοίκηση. Ένα λεπτό τώρα. Εξηγήστε στον κόσμο που μας παρακολουθεί τι είναι αυτός ο ΕΣΔΑΚ, τι πραγματεύεται, γιατί είναι τόσο σημαντικό. Λοιπόν, παλιοί, όχι πολύ παλιοί, όπως εμάς, δημοσιογράφοι είστε. Θυμάστε λοιπόν ότι τη δεκαετία του 2000 υπήρχαν έντονα ζητήματα και στα πλαίσια ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έντονα ζητήματα σε όλη την Ελλάδα με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Θυμάστε τα πρόστιμα που έτρωγε η χώρα, τον περίφημο κουρουπιτό. Θυμάστε ότι. Ακόμα υπάρχουν αναξέλεκτες χωματερές παντού κτλ. Τότε φάνηκε η ανάγκη και διαμόρφωσε η τότε κυβέρνηση ένα πλαίσιο που διαμόρφωνε τους περίφημους Φόσνα. Τι ήταν η Φόσνα, ήταν ο φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά δημιουργήθηκε και στην Κρήτη ένας φορέας τότε, ο ενιαίος σύνδεσμος απορριμμάτων Κρήτης, ο οποίος ανέλαβε καταρχήν σαν πρώτο στόχο να αποκαταστήσει και να νομιμοποιήσει τις ανεξέλεκτες τότε χωματερές. Στην πράξη βέβαια μιλάμε, είναι ένας φορέας για τους τρεις νόμους, έτσι, κύριε Καλογεράκη. Τότε ήταν ενιαίο σε επίπεδο Κρήτης. Στη συνέχεια διαμορφώθηκε στην ανάγκη και στο μέγεθος της Κρήτης διαμορφωθήκανε διάφοροι άλλοι φορείς που διαχειριζόταν τα απορρίμματα. Τέτοια ήταν η ΔΕΣΑ που παραμένει και σήμερα στα Χανιά, όπου εκτός την διαχείριση των απορριμμάτων έχει και την αποκομιδή σε πολλές περιπτώσεις μικρών δήμων. Είναι ανώνυμη εταιρεία και υπήρχε και ο φορέας των Αρχανών Αστερουσίων και της Χερσονήσου. Σήμερα όμως με προεδρικό νόμο που υπήρχε πριν από 2 χρόνια, αυτό το ζήτημα των φορέων στο επίπεδο της Κρήτης που θυμάστε υπήρχαν και ζητήματα, έχει λυθεί. Υπάρχουν 2 φορείς, υπάρχει ο ΕΣΔΑΚ που ασχολείται με τους 3 νομούς και υπάρχει και η ΔΕΣΑ που είναι στο Χανιά. Ο στόχος λοιπόν αυτών των φορέων είναι, και ερχόμαστε στο διατάφτα, είναι να διαχειριστούν τα απορρίμματα των Δήμων μελών τους μετά την αποκομιδή που είναι ευθύνη των Δήμων. Υπήρχε λοιπόν ένας εθνικός σχεδιασμός περίπου το 15-16 και για πρώτη φορά, και αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το πούμε, η αυτοδιοίκηση της Κρήτης πρώτου και δεύτερου βαθμού, δηλαδή η περιφέρεια, το 16 συμφώνησε σε ένα περιφερειακό σχεδιασμό ομόφωνα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θυμάστε πάλι ξαναλέω για την ιστορία ότι υπήρχαν αντιθράσεις, το που θα γίνει το εργοστάσιο, το που θα γίνει το ένα, το ξεσηκωνόταν από εδώ, διαδηλώσεις ακόμα και, και στην πατρίδα σου και στο χωριό σου κτλ. Δεν θέμε εδώ το εργοστάσιο, δεν το θέμε εκεί κτλ. Αυτό ευτυχώς το 2016 υπήρχε μια ομοφωνία, δεν υπήρχαν σε άλλα μέρη, στο επίπεδο της Κρήτης και ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το χωροταξικό σχεδιασμό. Από τότε λοιπόν ξεκίνησε η διαδικασία των μελετών και μπήκαμε στη διαδικασία για να πάμε στη νέα γενιά έργων που θα διαχειριστεί τα απορρίμματα εκτός από το να τα θάβουμε. Που τα θάβαμε μέχρι χθες. Η φιλοσοφία όμως στη νέα γενιά έργων, που λέτε κύριε Καλογεράκη, είναι ουσιαστικά η μηχανική διαλογή. Σωστά. Αυτή είναι το βασικό δόγμα των έργων. Είναι. Τι είναι? Είναι εργοστάσια που διαχειρίζονται είτε με ανθρώπινο υλικό είτε με κομπιούτερ, όπως είναι τα σύγχρονα που εμείς ήδη εγγενιάσαμε στο Ρέθυμνο, με οπτικούς διαχωριστές που διαχωρίζουν τα απορρίμματα. Είναι σημαντικό. Γιατί θέλω να σας πω, στο Ρέθυμνο που λειτουργεί εδώ και 2 μήνες το εργοστάσιο και εξυπηρετεί το σύνολο του νομού Ρεθύμνου, πλέον οδηγείται στο ΧΥΤΗ. Τι είναι ο ΧΥΤΗ? Είναι χώρος υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων πλέον, όχι το σύνολο. Εκεί λοιπόν οδηγείται μόνο το 40%. Το 60% ανακυκλώνεται και διαχωρίζεται από τα εργοστάσια. Ο στόχος βέβαια είναι το 2035 η χώρα, με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πάει στο 10 με 15% στο ΧΥΤΗ. Αυτό σημαίνει και άλλες παραπέρα ενέργειες. Εμείς αυτή τη στιγμή, σαν ΕΣΔΑΚ, πρέπει να πούμε τη συνεργασία όλων των συναδέλφων δημάρχων που συμμετείχαν και στο Συμβούλιο, αλλά και των μελών, 17 μελών που έχουμε, οι 17 δήμοι της Κρήτης, δηλαδή Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, καταφέραμε να δημοπρατήσουμε το σύνολο των έργων που είχε προβλεφτεί το 2016. Σήμερα υπάρχει σε δημοπρασία και λειτουργία το εργοστάσιο του Ρεθύμνου που λειτουργεί με την κανονική του διαδικασία. Υπάρχει στη μετατροπή και συμβασιοποιημένη μετατροπή του Ηρακλείου του εργοστασίου, που είναι μονάδα προεπιλεγής σε μονάδα επεξεργασίας, όπου είναι συμβασιοποιημένο, είμαστε στη διαδικασία έκδοσης αδειών για να προχωρήσει, και η Συτιά. Επίσης, έχει με ευθύνη του η ανώνυμη εταιρεία που έχει συσταθεί στα πλαίσια του Δήμου Χερσονήσου, έχει δημοπρατήσει και έχει την ευθύνη να εκτελέσει και έχει συμβασιοποιήσει το δικό της έργο. Και επίσης για τα βιοαπόβλητα, που είναι ο καφέ κάτος που θα δούμε το επόμενο διάστημα σε όλους τους Δήμους της Κρήτης, έχουμε ήδη το εργοστάσιο του Ρεθύμνου που μπορεί να εξυπηρετήσει καφέ κάτω 7.000 τόνους βιοαπόβλητα. Υπάρχει η ΜΕΒΑ Αρχανών Αστερουσίου που έχει κατασκευαστεί από το Δήμο Αστερουσίων και υπάρχει και η ΜΕΒΑ Ιεράπετρα που έχει κατασκευαστεί από την Ιεράπετρα. Όλα αυτά τα έργα, η γενιά των έργων, οι οποίοι από τη μια θα επεξεργάζονται τα βιοαπόβλητα, από την άλλη θα διαχωρίζουν τα απορρίμματα. Θα έχουμε στο τέλος της διετίας, μετά από σήμερα, σε 2 χρόνια, θα έχουμε το 60% να διαχειρίζεται των απορριμμάτων και να ανακυκλώνεται και μόνο το 40% να οδηγούνται στη ΧΥΤΗ. Αυτό είναι η πρώτη περιφέρεια σε επίπεδο Κρήτης, γιατί αντίστοιχα έχει και το εργοστάσιο Ιδεσσά στα Χανιά. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια σε επίπεδο χώρας που έχουμε δημοπρατήσει και εκτελούμε το σύνολο των έργων που έχει προβλεφτεί το 2016. Κύριε Καλογεράκη, ποιο από τα έργα αυτά σας έχει δυσκολέψει περισσότερο, ακόμα και γραφειοκρατικά? Όλα. Όλα. Τι εννοώ? Υπάρχει μια πίστευτη γραφειοκρατία στην έκδοση των οικοδομικών αδειών, στην έκδοση των περιβαλλοντολογικών, γιατί κάθε έργο για να υλοποιηθεί, γιατί ο κόσμος ακούει ότι σήμερα εντάχθηκε το τάδε έργο. Δεν ξέρει ότι για να οριμάσει και να ξεκινήσει θέλει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, να σας πω παραδείγματος χάρη, τη σύμβαση του Ηρακλείου της Συτίας την υπογράψαμε πριν από περίπου 9 μήνες από σήμερα. Όμως, χρειάζεται να πάρουμε χρήση γης. Χρειάζεται να πάρουμε εγκρίσεις από τα αντίστοιχα υπουργεία, γιατί δεν είναι μόνο σε επίπεδο εδώ, είναι και σε επίπεδο κεντρικό που πρέπει να πάρουν εγκρίσεις. Στη συνέχεια πρέπει να πάρουμε τις οικοδομικές άδειες, τις εγκρίσεις των οικοδομικών αδειών, τις περιβαλλοντολογικές. Είναι μια απίστευτη διαδικασία. Να σας πω ότι ένα τέτοιο έργο για να οριμάσει θέλει περίπου 29 εγκρίσεις. 29 εγκρίσεις, δηλαδή πόσα χρόνια? Αυτό σημαίνει ότι θες μια διαδικασία πολυδέδαλη και πολύπλοκη, και αυτή είναι μια διαδικασία που ευτυχώς στο επίπεδο της συνεργασίας που είχαμε σε επίπεδο Κρήτης, αλλά και των στελεχών που έχουμε στον ΕΣΔΑΚ, ολοκληρώθηκε και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι όλα αυτά τα έργα τα έχουμε υπό εκτέλεση. Καμιά φορά, βεβαίως κύριε Καλογεράκη, να σας διακόψω, δεν είναι μόνο η γραφειοκρατία. Μπλέκουν αυτά τα έργα και στις περιπέτειες εργολαβικές μεταξύ των υποψηφίων. Ευτυχώς τέτοιες δεν είχαμε. Ναι, λέω, καμιά φορά ναι, γίνεται και αυτό. Σαφώς, βεβαίως, με προσφυγές, με ενστάσεις και τα λοιπά, που όλα αυτά οδηγούν πίσω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω ότι, και πρέπει με την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε σήμερα να πω, ότι το προηγούμενο διάστημα, μέσω μιας υγειονομικής κρίσης, δηλαδή το COVID για 2 χρόνια, αλλά και μια ενεργειακή κρίση, καταφέραμε σαν αυτοδιοίκηση της Κρήτης να έχουμε πάνω από 150 αποφάσεις ομόφωνες του οργάνου μας, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, για τα 4 χρόνια που είμαστε στον ΕΣΔΑΚ. Θέλω να ευχαριστήσω και την Εκτελεστική, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και τους συνεργάτες μας στον ΕΣΔΑΚ, που πράγματι έβαλαν πλάτη και μέσα από ομόφωνες αποφάσεις, μαζί με τη συνεργασία της Περιφέρειας, με τη στήριξη του Περιφερειάρχη, της ΠΕΔ, αλλά και όλων των Δήμων μελών μας, καταφέραμε να δρομολογήσουμε και να υλοποιήσουμε όλο αυτό το σχεδιασμό. Σήμερα, από τη μια εκτελούνται αυτά τα έργα του περιφερειακού σχεδιασμού, αλλά από την άλλη έχουμε επικαιροποιήσει σε συνεργασία και άριστη συνεργασία, γιατί είναι και ένα ζήτημα αυτό, με τη ΔΕΘΣΑ στα Χανιά. Έχουμε προγραμματική και από κοινού. Αναθεωρήσαμε τον περιφερειακό σχεδιασμό, προσθέτοντας τα έργα της νέας γενιάς και δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την ανάγκη να είναι εφικτός ο στόχος του 15% να οδηγείται στην ταφή του 30%. Αυτό σημαίνει ότι πάμε και σε νέα έργα, νέα γενιά, σε ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών που υπάρχουν κτλ. Αυτό πράγματι ήταν μια διαδικασία που χρηματοδοτήθηκε και στηρίχθηκε από την Περιφέρεια, έγινε από τη ΔΕΘΣΑ και από τον ΕΣΔΑΚ, και αυτή τη στιγμή έχουμε και το νέο περιφερειακό σχεδιασμό που καλείται πλέον η νέα διοίκηση να υλοποιήσει. Άρα μόνο υλοποίηση έχει να κάνει. Και εδώ θέλω να πω τώρα το εξής, Μέρη. Καλά κάνεις και το βάζεις. Τίποτα δεν είναι στον αυτόματο πιλότο. Τίποτα. Δυστυχώς η χώρα έχει δείξει ότι η λειτουργία της σε όλους τους τομείς δεν μπορεί να βασίζεται στον αυτόματο πιλότο. Αυτή τη στιγμή η νέα διοίκηση είναι θετικό το ότι ομονοήσανε και υπάρχει μια ενότητα και υπάρχει ομοφωνία στην εκλογή. Ελπίζω να υπάρχει ομοφωνία αύριο στις αποφάσεις, μέσα στα πλαίσια ενός διαλόγου και μια συζήτηση που θα γίνει. Καλείται και αναλαμβάνει ένα βαρύ φορτίο να ολοκληρώσει τα έργα που εμείς έχουμε δημοπρατήσει, να τα λειτουργήσει, και δεν είναι απλό πράγμα αυτό. Από την άλλη, να βάλει νέα ρεύματα στην παραγωγή, όπως είναι ο καφέ Κάδος, το πληρώνω, ρηπαίνω και άλλα προγράμματα που είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα που καλούνται οι Δήμοι να κερδίσουν, και ο ΕΣΔΑΚ αλλά και όλοι οι φορείς διαχείρισης? Είναι να πείσουμε τον κόσμο να συμμετέχει στη διαδικασία και στη διαλογή στην πηγή. Δεν θα πιάσουμε ποτέ σαν χώρα τους στόχους αν δεν πάμε να συνειδητοποιήσουμε ότι το ζήτημα της ανακύκλωσης, της διαχείρισης των απορριμμάτων μας αφορά, και πρέπει να βάλουμε και εμείς το δικό μας λιθαράσι και έχουμε και εμείς τη δική μας ευθύνη. Εκεί όμως, κύριε Καλογεράκη, δυστυχώς και από πλευράς κοινωνίας δεν βλέπουμε και κάποια άνοδο. Βλέπουμε. Όχι, δυστυχώς. Ξέρετε κάτι όμως? Δηλαδή, μην τα λέμε στην κοινωνία, να τα ρίχνουμε στην κοινωνία. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση κάποια στιγμή για το αν λειτουργεί, δεν λειτουργεί, τι γίνεται με τα εργοστάσια της ανακύκλωσης, αν υπάρχει, αν υφίσταται κτλ. Όλο αυτό δημιουργεί μια περιραίωση ατμόσφαιρα. Εδώ να είμαστε ειλικρινείς, υπήρχε αυτό πράγματι. Τα τελευταία χρόνια όμως δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Γιατί πρέπει να το ομολογήσουμε. Υπάρχει μια συνεχή και καθημερινή λειτουργία του ΓΔΑΙ, της ανακύκλωσης στους Δήμους κτλ. Υπάρχει όμως και το εξής, και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Κοιτάξτε, επειδή σου το αναζητώ ψήφους πια και έχω κλείσει κάποιους κύκλους και ευχαριστώ όλους σήμερα, να πούμε κάποιες αλήθειες. Μόνο αλήθειες λέμε. Ακούστε, αυτή τη στιγμή πράγματι ένα μεγάλο κομμάτι έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη να διαχειρίζεται στην πηγή, να χρησιμοποιεί το μπλε κάδο και να κάνει το διαχωρισμό στο σπίτι του κτλ. Δυστυχώς όμως, από τη στιγμή που 10 έχουν υιοθετήσει αυτή τη λογική και αυτή την αντίληψη σαν πολίτες, και ένας πάει και στον κάδο βάλει τα οργανικά, αυτόματα ακυρώνει και τη φιλοσοφία και τη λογική των 10 ανθρώπων που έχουν την αντίληψη να βοηθήσουν και να συμβάλλουν στην ανακύκλωση. Γιατί... Από την άλλη, βεβαίως, είναι αυτοί οι 10 που θέλουν να κάνουν την ανακύκλωση. Ένας εντέκατος που μπορεί να τον πείσουμε να κάνει, αλλά δεν έχουμε μπλεκάδο στην περιοχή. Κοιτάξτε, εκεί θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ανάγκη, και η αντίστοιχη εταιρεία, η ΑΕ, που διαχειρίζεται παντού στην Ελλάδα την ανακύκλωση, πρέπει επιτέλους να επιχορηγηθεί και να επιδοτηθεί και από το κράτος, αλλά και από τις εταιρείες. Οι οποίες εταιρείες συμμετέχουν στην ανακύκλωση. Όλες οι μεγάλες εταιρείες αυτή τη στιγμή ένα ποσοστό πρέπει να το δίνουν στην ανακύκλωση που έχουν συσκευασίες κτλ. και να ενισχύσουν τους Δήμους, διότι οι Δήμοι τα τελευταία 5 χρόνια έχουν να πάρουν και μπλε κάδους και απορριμματοφόρα, γιατί είναι ειδικά τα απορριμματοφόρα. Άρα υπάρχει και μια ευθύνη του κεντρικού κράτους, γι' αυτό είπα ότι υπάρχουν και ζητήματα προς διεκδίκηση. Δεν είναι όλα λυμμένα. Όπως επίσης πρέπει να πούμε και μια άλλη αλήθεια. Αν δεν πιάσουμε τους στόχους, δεν μειώσουμε τα απορρίμματα που οδηγούμε στην ταφή, δεν ολοκληρώσουμε γρήγορα όλο αυτό το εργοστάσιο και το σχεδιασμό, θα έχουμε τεράστιο κόστος στη διαχείριση των απορριμμάτων και οι Δήμοι ο ένας μετά τον άλλο θα αναγκάζεται να αυξάνει τα τέλη απέναντι στους πολίτες για να μπορεί να τα απεξέλθει. Διότι αυτή τη στιγμή, μην ξεχνάτε, και έχει γίνει πολλή κουβέντα, ότι υπάρχει ένα χαράτσι που λέγεται το τέλος ταφής, που αυτή τη στιγμή ανάλογα με τους τόνους που οδηγείς, πληρώνεις. Αυτό το τέλος ταφής θα φτάσει το 2025 να είναι 45 ευρώ. Και εμείς σήμερα τον τόνο στη χωματερή τον πάμε 27. Σωστά. Και το χαράτσι θα είναι 45. Άρα όσο λιγότερα πάμε, τόσο λιγότερα θα καλούμαστε να πληρώνουμε. Άρα είναι κωβική σημασία η ολοκλήρωση άμεση των έργων και η συνειδητοποίηση του πολίτη μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού να συμμετέχει σε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί τον αφορά. Επειδή τα λέτε τώρα ευθέως και χαιρόμαστε, αυτές οι προσφυγές που έχουν γίνει και από Δήμους εδώ στην Κρήτη και από την ΚΕΔΕ για το τέλος ταφής, για αυτό το χαράτσι, έχουν τύχει? Για να το πούμε τώρα απλά ειλικρινά, εσείς πιστεύετε με την εμπειρία σας ότι έχουν τύχει? Ακούστε. Εγώ πιστεύω, το είπα και σήμερα, ότι το χαράτσι είναι άδικο. Και δεν μπορεί να πηγαίνει σε όλους. Όταν η Κρήτη έχει δημοπρατήσει το σύνολο των έργων και με τη γραφειοκρατία του ελληνικού δημοσίου καθυστερούν εδώ και 1,5 χρόνο να εκτελεστούν, αυτή τη στιγμή η Κρήτη που έχει δημοπρατήσει τα εργοστάσια, άρα έχει πάει στη νέα γενιά των έργων, πρέπει να απαλλαγεί. Δεν μπορεί να είναι η ίδια η περιοχή που έχει δημοπρατήσει το σύνολο των έργων, άρα έχει προσαρμοστεί στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εθνικού Σχεδιασμού, με μια άλλη περιφέρεια που δεν έχει κάνει τίποτα. Σωστό. Απλά έρχεται η κυβέρνηση και βάζει οριζόντια σε όλους το χαράτσι, χωρίς να διαχωρίζει αυτούς που έχουν κάνει μια προσπάθεια και έχουν πάει μπροστά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το Ρέθυμνο, ναι, μεν έχει το εργοστάσιο. Μπορεί μέσα από την ανακύκλωση να γλιτώνει το 60% του τέλους ταφής, γιατί πλέον οδηγεί το 40% στο ΧΥΤ. Όμως και αυτό δεν έπρεπε να το πληρώνει, γιατί πήγε στη νέα γενιά των έργων. Γιατί πήγε στο έργο. Σωστά, σωστά. Ναι, αλλά έτσι δεν γεμίζει το ταμείο. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο όμως να γεμίσουμε το ταμείο. Αυτό το ταμείο πώς επιστρέφει δίκαια στους πολίτες. Αυτή είναι μεγάλη συζήτηση. Μεγάλη συζήτηση. Αλλά πολύ τώρα μεγάλη. Να σας πω κάτι, κύριε Καλογεράκη. Είπατε Ρέθυμνο και μας δώσατε την καλύτερη βάσα. Πες το λόγος τώρα. Ναι. Από τον ΕΣΔΑΚ και τα απορρίμματα, εκτός αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε. Όχι, εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, όπως είπα και πριν, στο σύνολο των αυτοδιοικητικών της Κρήτης για αυτή την συνεργασία που είχαμε τα 4 χρόνια, στην περιφέρεια και στον Περιφερειάρχη, στην ΠΕΔ και σε όλα τα στελέχη που λειτουργήσαν στα πλαίσια του ΕΣΔΑΚ, δηλαδή οι συνεργάτες μας, γιατί πραγματικά καταφέραμε μέσα από αντίξωες συνθήκες. Ξέρετε, δεν μπορούσαμε καν να συνεδριάσουμε επί 2 χρόνια. Καταφέραμε να δρομολογήσουμε πράγματα και να δηλώσω και εκπροσωπώντας και τους συναδέλφους που συμμετείχαμε στην προηγούμενη διοίκηση ότι θα είμαστε στο πλευρό της νέας διοίκησης για ό,τι χρειαστεί, γιατί πραγματικά το στίχημα που έχουμε βάλει μπροστά μας και θα κερδίσουμε το επόμενο διάστημα είναι αν ολοκληρώσουμε όλα αυτά τα έργα και αν προσαρμοστούμε στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους, και αυτοί μπορούν να πετύχουν μόνο με την, και το τονίζω αυτό, μόνο με την ενότητα, με την κοινή προσπάθεια και τη συμμετοχή των πολιτών. Μην το ξεχνάμε. Και τη συμμετοχή των πολιτών. Και μέρη κάποια στιγμή πρέπει να το πούμε. Έχουν ευθύνες και οι πολίτες. Έχουνε. Πώς δεν έχουνε, εννοείται πως έχουν. Μην χαϊδεύουμε αυτιά. Όχι, δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Αλλά απλώς... Έλα να πάμε μια βόλτα να δεις άδειους κάδους και απ' έξω γεμάτο. Γιατί δεν κάνει ο άλλος έτσι το χέρι του να βάλει μέσα τη σακούλα. Εννοείται αυτό. Αλλά και την ίδια ώρα, ελάτε να πάμε στις γειτονιές να δούμε πού υπάρχουν. Πέραν από το κέντρο. Στα προάστια εκτός του κέντρου. Ελπίζω το επόμενο διάστημα οι νέες δημοτικές αρχές να βάλουν παντού κάδους, να πάρουμε την επιχορήγηση από την ΑΕ και να βάλουν και μπλε, και ελπίζω οι πολίτες αυτό να το σεβαστούν και να το αξιοποιήσουμε. Εδώ είμαστε να τους το λέμε και να τους το ξαναλέμε. Να πάμε και τη βόλτα να κάνουμε, αντί για κάδους να μετράμε άλλα πράγματα. Σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ.